Καλώς ήρθατε σε ένα θεσμό πια που από ό,τι φαίνεται κάθε χρονιά είναι και κάθε φορά είναι και πιο επιτυχημένος. Να μην σπαταλήσω τον χρόνο σας, μια μικρή εισαγωγή. Ο επόμενος διακεκριμένος ομιλητής είναι ο κύριος Μιχαλόπουλος Διομήδης, γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης και του τμήματός μας. Πήρε από εδώ το πτυχίο του, πήρε από εδώ το διδακτορικό του. Δεν το έφτανε η Ελλάδα, γύρισε το μισό κόσμο, πήγε πάρα πολύ μακριά, στην άλλη άκρη της Αμερικής, ούτε καν σε αυτή την πλευρά, στην από εκεί. Και αφού τέλειωσε ένας κύκλος εκεί, ξαναγύρισε στην κυρία Ήπειρο, στην Γερμανία, λίγο πιο κοντά, τώρα είναι 1,5-2 ώρες απόσταση. Θα μας μιλήσει για τις σύγχρονες τάσεις στις κινητές επικοινωνίες και μάλιστα ελληνιστή, όπως λέγεται, Technological Trends in Mobile Communications, γιατί δυστυχώς οι όροι, παρόλο που δώσαμε τους μισούς όρους ή τους πιο πολλούς στην επιστήμη, τελευταία μιλάμε με ξένους όρους για διάφορα πράγματα. Διομήδη, παρακαλώ. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αντωνόπουλο για την πολύ ωραία εισαγωγή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή να δέχομαι αυτή την πρόσκληση και πολύ μεγάλη χαρά συνάμα να βρίσκομαι εδώ ξανά, διότι πέρασα κάποια εξαιρετικά χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών συγκεκριμένα. Και κάθε φορά που έρχομαι, είτε για προσωπικό είτε για επαγγελματικό, ας πούμε, λόγο, είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, τώρα, τι θα δούμε σήμερα. Όπως σας είπε και ο κύριος Αντωνόπουλος, θα σας μιλήσω σχετικά με τις τεχνολογικές τάσεις της κινητές επικοινωνίας. Και πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τέσσερις. Η παρουσίαση πραγματεύεται τέσσερις ενότητες. Θα μιλήσουμε αρχικά για μία ανασκόπηση των κινητών επικοινωνιών. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας και πώς εξελίχθηκε στη συνέχεια, να μην μιλάμε μόνο για κινητή τηλεφωνία, να μιλάμε γενικότερα για τις κινητές επικοινωνίες. Θα εστιάσουμε στη συνέχεια περισσότερο στις δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας και θα πούμε κάποια πράγματα για το πιο τεχνικά, σχετικά με το ποια είναι εκείνα τα τεχνολογικά έτσι, μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιτύχουμε τις δυνατότητες αυτές. Συνέχεια θα πάμε λίγο πιο μακριά, θα μιλήσουμε για μελλοντικές εφαρμογές, μελλοντικές τάσεις στον χώρο αυτό. Και στο τέλος, η τελευταία ενότητα της παρουσίασης θα είναι η περισσότερο τεχνική, θα λέγαμε. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες τεχνολογικές προσεγγίσεις για να επιτύχουμε εκείνες τις ιδιότητες των κινητών επικοινωνιών που θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τις μελλοντικές αυτές τάσεις και εφαρμογές. Τώρα, η πρώτη ενότητα, όπως είπα, είναι η ανασκόπηση των κινητών επικοινωνιών. Θα μιλήσουμε δηλαδή πώς έχουμε φτάσει από την πρώτη γενιά, που ξεκίνησε το 1981, μέχρι φυσικά την τρίτη γενιά, γιατί στην τέταρτη γενιά θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην επόμενη ενότητα. Τώρα, κάποια έτσι προκατακτικά, τα οποία τα θεωρώ σημαντικά για να καταλάβουμε την πορεία, την εξέλιξη έτσι, της τεχνολογίας εδώ. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε για να. Πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια για τις κινητές επικοινωνίες είναι περίπου το 1947, όπου υπήρχε ένα paper από τον κύριο αυτόν, ο οποίος ανέφερε ουσιαστικά ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία πρέπει να σκεφτεί κανείς για να μπορέσει να επιτύχει κινητές επικοινωνίες. Τα πρώτα συστήματα δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως μπορείτε να καταλάβετε φυσικά. Ήταν ιδιαίτερα ογκώδη και δύσκολα με αποτέλεσμα να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε οχήματα, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία εδώ. Στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε περισσότερο φορητά, ώστε να μπορεί κανείς δηλαδή να τα μεταφέρει σε ένα σακίδιο πλάτης. Πάλι ωστόσο δεν μπορούσε να επιτύχει αυτή τη διείσδυση που επιτυχάνεται όταν μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συσκευή χειρός. Η πρώτη κλήση που έγινε από τέτοιο τηλέφωνο χειρός έγινε από τον κύριο, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας κάτω, τον κύριο Μάρτιν Κούπερ,
τον οποίο μάλλον είχα την τύχη να τον γνωρίσω και προσωπικά σε μια βράβευση που του είχε κάνει μια συγκεκριμένος οργανισμός της Αμερικής, Marconi Society. Η πρώτη κρίση λοιπόν έγινε το 1973 από μια συσκευή η οποία δεν μοιάζει καθόλου φυσικά με τις συσκευές οποίες έχουμε στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε σε κινητή ή τηλεφωνία. Ήταν μια συσκευή σχετικά μεγάλη, είχε περίπου τέτοιες διαστάσεις και σχετικά βαριά, σχεδόν ένα κιλό. Η αυτονομία της ήταν περίπου μία ώρα, όπως λέει και ο ίδιος αυτοσαρκάζοντας, λέει ότι είχε μία ώρα μόνο αυτονομία, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί δεν μπορεί να το κρατήσει κανείς για μία ώρα αυτή τη συσκευή τόσο πολύ. Τώρα. Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα πρώτης γενιάς ξεκίνησαν στην Ευρώπη το 1981 και περίπου την ίδια χρονική στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε εδώ πέρα, σας έχω γράψει κάποια αρχικά σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρει περισσότερο για την τεχνολογία εκείνη που χρησιμοποιήθηκε. Εκείνο που είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι τα πρώτα τηλέφωνα ήταν αναλογικά. Τι σημαίνει αναλογικά? Χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία FM, είχαν δηλαδή την ίδια τεχνολογία που έχουν και τα ραδιόφωνα, τα κλασικά, έτσι, της ραδιοφωνίας FM. Με άλλα λόγια, αν μπορούσε κανείς να πάρει ένα ραδιόφωνο της εποχής και να μπορέσει να το συντονίσει σε μια διαφορετική συχνότητα από εκείνα που είναι ρυθμισμένα να εκπέμπουν, από τα 87 μέχρι τα 108, θα μπορούσε θεωρητικά πάντα να υποκλέψει, να ακούσει μια τέτοια επικοινωνία. Τώρα, η πιο συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι η διαίρεση συχνότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε αντιστοιχεία με την ραδιοφωνία FM, κάθε μια επικοινωνία λαμβάνει το δικό της κομμάτι στη συχνότητα, έτσι ώστε όταν θέλουν να μιλήσουν πολύ ταυτόχρονα, ο καθένας παίρνει το δικό του φάσμα και γίνεται αντίστοιχα η αποδιαμόρφωση στο δίκτυο, έτσι ώστε άμα θέλει να ακούσει τον κινητό Α, θα συντονιστεί στη συχνότητα Α και θα μιλήσει μαζί του. Οι υπηρεσίες τώρα που εξυπηρετούσε ήταν αποκλειστικά υπηρεσίες φωνής. Η καινοτομία που είχε αυτή η μεγάλη έτσι, εφεύρεση εκείνης της εποχής, όπως λέει χαρακτηριστικά ο εφευρέτης της ο κύριος Μάρτιν Κούπερ, ότι για πρώτη φορά εκείνη την εποχή η κλίση δεν προορίζονταν σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά σε ένα πρόσωπο. Έτσι, το τηλέφωνο γίνεται περισσότερο προσωπικό, καλείς κάποιον και πρέπει να το σηκώσει ένας άνθρωπος. Μέχρι τότε καλούσες ένα μέρος, δηλαδή μια τοποθεσία. Σήκωνε το τηλέφωνο και ρωτούσες ποιος είναι εκεί, τώρα ρωτάς πού είσαι. Ναι. Λοιπόν, και αυτή ήταν η μεγάλη επανάσταση, ας πούμε, της πρώτης γενιάς, ότι ουσιαστικά έβαλε την κινητή τηλεφωνία όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή έφερε το δερματικό να γίνεται προσωπικό για πρώτη φορά στην ιστορία. Φυσικά, βλέποντας το εκ των υστέρων, μπορούμε να εντοπίσουμε πάρα πολλές ατέλειες που είχε η τεχνολογία εκείνη, με πρώτη και καλύτερη την ποιότητα φωνής, η οποία ήταν πολύ πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε τώρα. Οι κλήσεις διακόπτονταν συχνά και φυσικά η αυτονομία της συσκευής ήταν πολύ μικρότερη για να μπορέσει να κρατήσει έτσι μια μεγάλη διάρκεια όπως την έχουμε συνηθίσει. Δεν υπήρχε κανένα είδους ασφάλειας τότε, τέλος πάντων υπήρχαν κάποια υποτυπώδη. Και ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμβατότητα δικτύων. Δηλαδή κάποιος με ένα κινητό στην Αμερική δεν μπορούσε να έρθει στην Ευρώπη και να μιλήσει. Ακόμα και χώρες μεταξύ της στην Ευρώπη δεν υπήρχε το roaming αυτό που ξέρουμε τώρα. Για να μπορέσει να συνεχίσει η τεχνολογία. Λοιπόν, η εξέλιξή τους φυσικά ήρθε με τα συστήματα δεύτερης γενιάς, που υπήρχε αρκετά μεγάλη επανάσταση τότε, γιατί ουσιαστικά εισήχθη η ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι. Και λέγοντας ψηφιακή τεχνολογία, ουσιαστικά μπορούμε να σπάσουμε τη φωνή, η οποία μεταδίδεται μέσα από το τηλέφωνο, σε πολύ μικρά κομμάτια, να πάρουμε κάποια δείγματα αυτές, και να μπορούμε να τα στείλουμε όχι κατά ανάγκη με συνεχόμενο τρόπο, να τα στείλουμε δηλαδή εναλλάξει τον ένα χρήστη μετά τον άλλον, έτσι ώστε να επιτυχάνουμε αυτό που λέμε διαίρεση χρόνου, παράλληλα με τη διαίρεση συχνότητας, ότι δηλαδή δεν εκπέμπει κατά ανάγκη κάποιο συνεχόμενα, αλλά μπορεί τα δεδομένα του ενός να σταματούν για λίγο και να παρεμβάνουν τα δεδομένα κάποιου άλλου και στη συνέχεια κάποιου άλλου χρήστη, έτσι ώστε εν τέλει όταν τα λάβει αυτά ο δέκτης να μπορέσει να συνθέσει τα διαφορετικά μηνύματα και να προκύψει η διαίρεση, να προκύψει ο διαχωρισμός των διαφόρων κλήσεων. Σαφώς και υπήρχαν πολλές βελτιώσεις σε σχέση με την πρώτη γενιά. Αναφορικά μόνο να πούμε το βάρος, η διαστάση της συσκευής που την έκανε πάρα πολύ πιο προσιτή, φυσικά. Επίσης, η συμβατότητα μεταξύ των δικτύων, ότι μπορούσε κάποιος δηλαδή από μια χώρα να πάει σε μια άλλη και να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα.
Και φυσικά η στροφή στις υπηρεσίες, ότι πλέον εισήχθη η υπηρεσία SMS, έτσι, κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι, και κάποια πρωταρχική έτσι, υπηρεσία δεδομένων. Η μεγάλη επιτυχία, όπως είπα, ήταν το ότι έφερε ουσιαστικά η τεχνολογία δεύτερης γενιάς την κινητή τηλεφωνία στη ζωή μας. Την έκανε πολύ προσιτή, φυσικά πάντα σε συνδυασμό με την εξέλιξη των συσκευών, έτσι, τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων, και την έκανε προσιτή στο ευρύ κοινό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν αναλογιστούμε το πόσο λιγότερο προσιτή ήταν η πρώτη γενιά, όπου κυρίως στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη μόνο για επαγγελματικούς λόγους το χρησιμοποιούσαν. Έτσι, φυσικά, άμα θέλουμε να εντοπίσουμε τις ατέλειες του, πάλι εκ των υστέρων, θα λέγαμε είναι οι περιορισμένες υπηρεσίες δεδομένων, γιατί εστίαζε κυρίως στην φωνή και στα μηνύματα. Και αυτό μας δίνει ένοσμα να μιλήσουμε για την τρίτη γενιά, όπου παράλληλα και αυτή εξελίχθηκε σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγάλο έτσι, επίτευγμα που έκανε εκείνο ότι έφερε πολύ περισσότερο την έννοια των δεδομένων στο κινητό. Σαν να λέμε το ίντερνετ ουσιαστικά στο κινητό. Από τα κινητά τρίτης γενιάς και μετά αρχίζουμε να μιλάμε για ίντερνετ στο κινητό, για υπηρεσίες email, οπουδήποτε αν είμαστε. Και ουσιαστικά με την εξέλιξη της τρίτης γενιάς, την 3,5 γενιά, όπως λέμε εδώ τις ταχύτητες των 7,2 Mbps που πιάνουν με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, HSPA όπως λέγεται, μπορούμε να φτάσουμε στην λεγόμενη κινητή ευρυζωνικότητα, να φτάνουμε δηλαδή να πιάνουμε ταχύτητες ευρυζωνικές, broadband, στο κινητό μας. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται και από την εξέλιξη τέλος πάντων της καθημερινότητας, αρχίζει να γίνεται πλέον σημαντικό. Άμα θέλουμε να εντοπίσουμε ποιο είναι εκείνο το σημείο το οποίο διέφερε, κάνει την τρίτη γενιά να διαφέρει σε σχέση με την πρώτη και τη δεύτερη, είναι ουσιαστικά το ότι πλέον δεν διαχωρίζονται οι διαφορετικές κλίσεις στο χρόνο είτε στη συχνότητα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν έχουμε ένα πλήθος από κινητά τηλέφωνα, ας πούμε 10, και θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα όλοι με την ίδια κεραία, κάπως πρέπει να διαχωριστούν αυτά μεταξύ τους. Η πρώτη γενιά λέει θα διαχωριστούν στη συχνότητα, θα πάρει ο καθένας ξεχωριστή συχνότητα. Η δεύτερη γενιά λέει εκτός από τη συχνότητα θα διαχωριστούν και στο χρόνο. Θα σταματάει ο ένας, θα εκπέμπει ο άλλος με τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η τρίτη γενιά έρχεται και λέει δεν χρειάζεται να τα χωρίσουμε. Τα εκπέμπουν όλοι μαζί στην ίδια συχνότητα και τον ίδιο χρόνο. Τι θα γίνεται όμως στο τέλος? Θα έχουμε προκωδικοποιήσει τα μηνύματά τους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όταν τα λάβει ο δέκτης να μπορέσει να τα πολλαπλασιάσει με ένα συγκεκριμένο κώδικα, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει μόνο τον επιθυμητό χρήστη και να θεωρήσει όλους τους άλλους σαν κάποια υποβαθμισμένη στάθμη θερμολογίου. Ναι. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να αναπτύξουν κάποια ανθεκτικότητα στις παρεμβολές και όπως και πολλές άλλες τεχνολογικές εξελίξεις. Στην συνέχεια κατέληξε να εμπορικοποιηθεί και να είναι μια πολύ έτσι διαδεδομένη εφαρμογή στην κινητή τηλεφωνία. Κάνοντας αυτή τη μικρή ανασκόπηση, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για τη σημερινή τεχνολογία, για τα κινητά τέταρτης γενιάς ουσιαστικά. Έτσι. Πλέον μιλάμε για κινητά τέταρτης γενιάς. Τα κινητά αυτά έχουν ήδη μπει στην Ελλάδα εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, θα λέγαμε. Η τεχνολογία αυτή ξεκίνησε λίγο πιο πριν. Ξεκίνησε, όπως γίνεται συνήθως, από τις σκανδιναβικές χώρες, περίπου τα τέλη του 2009-2010. Και οι πρώτες συσκευές της τεχνολογίας αυτής, που φέρει τα αρχικά LTE από το Long Term Evolution, άρχισαν να βγαίνουν στην αγορά περί τα τέλη του 2010, ένα χρόνο αργότερα. Σήμερα είναι αρκετά διαδεδομένο σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Στη χώρα μας δεν είναι τόσο πολύ, αλλά η τάση πηγαίνει προς τα εκεί. Έτσι, από περιέργεια, πόσοι από εδώ έχουν κινητά τέταρτης γενιάς και χρησιμοποιούν το δίκτυο τέταρτης γενιάς? Ναι, ένα μικρό ποσοστό, σχετικά πάλι, αλλά η τάση, όπως φαίνεται, είναι να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η τεχνολογία, τέταρτη γενιά, που την κάνει να ξεχωρίζει από την προηγούμενη φυσικά, είναι δύο. Το πρώτο, πιο σημαντικό, είναι ότι πλέον αλλάζει η φιλοσοφία στην οποία διεκπεραιώνεται μια κλίση. Δηλαδή, μέχρι τώρα, λέγαμε ότι για να διεκπεραιώσουμε μια κλίση από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, θα πρέπει να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ευρωζώνη, ένα συγκεκριμένο φάσμα μέσα από τη συχνότητα, το οποίο θα
αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό το χρήστη. Όταν θέλω εγώ να μιλήσω με κάποιον απέναντι, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κανάλι το οποίο θα το έχουμε μόνο εμείς, δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος. Αυτή είναι η φιλοσοφία που ξεκίνησε από την σταθερή τηλεφωνία, ειδικά τον πρώτο καιρό, όπου για να γίνει η σύνδεση μεταξύ δύο σημείων έπρεπε να μεσολαβήσει το τηλεφωνικό κέντρο, που γίνονταν φυσική σύνδεση μεταξύ των καλωδίων. Στη συνέχεια αυτή εξελίχθηκε σε μια εικονική σύνδεση, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε να είναι μια σύνδεση για ένα κανάλι το οποίο αποκλειστικά χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Έρχεται λοιπόν η τέταρτη γενιά και λέει ότι δεν χρειάζεται όλοι να διεκπαιρεώνουμε τις κλήσεις έχοντας το Ευρωζώνης αποκλειστικά για εμάς, ότι όλοι θα εκπέμπουν μέσα στο Ευρωζώνης αυτό και θα παίρνουν μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, ακριβώς όπως λειτουργεί το ίντερνετ δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη διαχείριση των πόρων που έχουμε, έτσι, του φάσματος. Βρήκα στο ίντερνετ αυτή την εικόνα, η οποία, κατά γνώμη μου, παρουσιάζει μια πολύ καλή αναλογία αυτών των δύο. Μπορούμε να θεωρήσουμε δηλαδή την κλασική τηλεφωνία σαν ένα δίκτυο σιδηροδρομικό, όπου έχουμε ένα συγκεκριμένο πλήθος από γραμμές και ξέρουμε ότι ένα τρένο μπορεί να πάρει μία μόνο γραμμή και δεν μπορεί να μπει κάποιο άλλο τρένο σε αυτή τη γραμμή. Υπάρχει το φανάρι, ο οποίος απαγορεύει σε κάποιον άλλο να μπει. Τη γραμμή αυτή μπορούμε να τη φανταστούμε σαν το κανάλι που μεσολαβεί τέλος πάντων από την αρχή της κρίσης μέχρι το τέλος της. Η νέα τεχνική αυτή, που λέγεται τεχνική μεταγωγής πακέτου, σε αντίθεση με τη μεταγωγή κυκλώματος που είναι πάνω, παρομοιάζεται με ένα αυτοκινητόδρομο, όπου ο καθένας μπορεί να μπει μέσα με το όχημά του, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να πάρουμε εκείνα τα δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη επικοινωνία από ένα τερματικό Α σε ένα τερματικό Β, να τα συνθέσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση ουσιαστικά του αυτοκινητόδρομου σε σχέση με τη διαχείριση που γίνεται εδώ πέρα πάνω, όπως μπορούμε να καταλάβουμε φυσικά. Το μειονέκτημα που έχει το δεύτερο είναι το ότι επειδή δεν υπάρχει έλεγχος για το ποιος μπαίνει και με πόσα δεδομένα μπαίνει, όταν υπάρχει φόρτιση, επιφόρτιση δικτύου, τότε δεν μιλάει κανένας. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση με την τεχνολογία Voice over IP, το Skype για παράδειγμα, όπου αν υπάρχει επιφόρτιση δικτύου, τότε πέφτει πολύ απλά η γραμμή. Σε αντίθεση με την κλασική τηλεφωνία, όπου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, θα τελειώσει και η κλίση. Με εξαίρεση φυσικά όταν δεν έχουμε καλή σύνδεση με το κινητό, αλλά όταν μιλάμε για κάποια σταθερή έτσι, τηλεφωνία, η γραμμή είναι αποκλειστικά για μας. Η δεύτερη τεχνολογία είναι η τεχνολογία OFDMA που λένε, δηλαδή αυτό σημαίνει Orthogonal Frequency Division Multiple Access, δηλαδή σημαίνει με λίγα λόγια ότι αντί να στέλνουμε από μία συχνότητα όπως συνέβαινε στις προηγούμενες γενιές, τώρα δίνουμε περισσότερες συχνότητες, περισσότερα υποφέροντα, όπως τα λέμε εδώ, έτσι, υποφέροντα, sub-carriers δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε παράλληλα, σε παράλληλες έτσι, συχνότητες, περισσότερα δεδομένα και εν τέλει να διεκπαιρεώσουμε μεγαλύτερο αριθμό μετάδοσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα σχηματάκι όπου έχουμε διάφορους χρήστες που αποτυπώνεται εδώ πέρα με διαφορετικά χρώματα, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς να παίρνει ένα πλήθος από διαφορετικά φέροντα, από διαφορετικά τέλος πάντων θα λέγαμε παράλληλες μεταδόσεις, έτσι ώστε να μπορέσει εν τέλει να επιτύχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης. Η εξέλιξη του συστήματος αυτού του LTE είναι το LTE Advanced, το οποίο ήταν στα προσχέδια να βγει το 2013, δεν έχει συμβεί αυτό, βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, αλλά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μέχρι το 2014, μέσα σε αυτή τη χρονιά, δηλαδή, θα γίνει εμπορικό, θα βγει και αυτό στις αγορές. Εδώ πέρα θα λέγαμε ότι είναι τρεις οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιεί το LTE Advanced. Η πρώτη είναι η τεχνολογία MIMO, που ουσιαστικά σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες κεραίες εκπομπής και λήψεις, σε αντίθεση με μία κεραία εκπομπής και μία κεραία λήψης, όπου συμβαίνει μέχρι τώρα. Είναι μια τεχνολογία την οποία θα τη δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, όταν φτάνουμε στις τεχνολογικές προσεγγίσεις για τα μελλοντικά συστήματα. Εντάχει, αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αυξάνει πολύ περισσότερο ρυθμό μετάδοσης, γιατί μπορεί να επιτυχάνει μετάδοση παράλληλα από τις δύο αυτές κεραίες εκπομπής. Δηλαδή, αντί να έχουμε μία κεραία και να στέλνουμε ένα ρυθμό α, μπορεί να έχουμε δύο κεραίες που μπορεί να φτάσει μέχρι και 2α ρυθμό μετάδοσης. Επίσης, το LTE Advanced περιλαμβάνει μέσα στα χαρακτηριστικά του μία έξυπνη διαχείριση φάσματος, αυτό που είναι γνωστό σαν cognitive radio. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ μέχρι τώρα το φάσμα έχει αποδοθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές, ότι λέει ρε παιδί μου, από τα τόσα μεγαχέρτζ μέχρι τόσα μεγαχέρτζ θα είναι η ραδιοφωνία,
πιο πάνω θα είναι η ψηφιακή τηλεόραση, πιο πάνω θα είναι η κινητή τηλεφωνία κλπ. Κλπ. Με αυτή τη τεχνολογία θα μπορούν τα συστήματα αυτά να εντοπίζουν αν υπάρχουν κάποια κενά στην συχνότητα, τα οποία είναι μεν αποδομένα, τα έχουν αποδώσει στην ραδιοφωνία, για παράδειγμα, αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη τοποθεσία δεν χρησιμοποιείται, δεν εκπέμπει κάποιο σταθμό εκεί. Οπότε η λογική λέει, γιατί να πάει χαμένη αυτή, έτσι, γιατί να πάει χαμένο αυτό το κομμάτι τη συχνότητα. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα αυτά να εκπέμπουν και σε διαφορετικέ συχνότητε, φυσικά πάντα όταν βλέπουν ότι δεν εκπέμψει κάποιο άλλο εκεί, ώστε να προκαλούν παρεμβολέ, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πολύ πιο αποδοτικά το φάσμα. Είναι κάτι αντίστοιχο με. Φέρνω πολλά παραδείγματα στο μυαλό. Ένα από αυτά είναι. Θυμάμαι παλιότερα ταξίδευα με τρένο πολλές φορές και ανέβαινε κάποιος ο οποίος δεν είχε θέση συγκεκριμένη πάνω. Αλλά λέει, δεν πειράζει, θα βρω μια θέση, θα καθίσω κάπου. Αν με σηκώσει κάποιος, θα πάω κάπου αλλού. Στη μέση διαδρομή έρχεται κάποιος άλλος, το σηκώνει, πηγαίνει σε κάποια άλλη θέση και εν τέλει μπορούμε να κάνουμε μια πιο αποδοτική χρήση των θέσεων που έχει ένα συγκεκριμένο βαγόνι, γιατί με την κλασική απόδοση μια θέση σε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, δεν γίνεται τόσο καλή διαχείριση των πόρων. Επίσης, μία άλλη τεχνολογία είναι οι αναμεταδότες δικτύου, οι οποίοι μπορούν να φέρουν, να μικρύνουν πάρα πολύ τις αποστάσεις μεταξύ του σταθμού βάσης και του κινητού, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ πιο αποδοτική εκπομπή, πολύ μικρότερη δηλαδή κατανάλωση ενέργειας και φυσικά πολύ καλύτερες επιδόσεις. Τώρα, οι δυνατότητες που έχει, νομίζω λίγο πίσω από τον χρόνο, οι δυνατότητες που έχει είναι πολύ ψηλές ταχύτητες. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και πιο γρήγορα από τα συστήματα, τα ADSL, το σταθερό ίντερνετ. Μπορεί να εξυπηρετεί πολύ περισσότερους χρήστες με την τεχνική που σας έλεγα πιο πριν. Μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα κινητά τα οποία κινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Έτσι, τώρα βάζω εδώ κάποιες ενδεικτικές ταχύτητες, μπορεί να φαίνονται λίγο εξωπραγματικά τώρα, αλλά υπάρχουν κάποια μέσα μεταφοράς σε κάποιες χώρες που πιάνουν αυτές τις ταχύτητες. Και να επιφέρει κάποια χαμηλότερη χρονοκαθυστέρηση, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Τώρα, εφαρμογές που μπορεί να επιτευχθούν, να υποστηριχτούν. Πρώτη και καλύτερη είναι η τηλεόραση high definition, έτσι, υψηλής ευκρίνειας, στο κινητό. Κάτι το οποίο έμοιαζε εξωπραγματικό πριν λίγο καιρό, αλλά πλέον είναι γεγονός, γιατί, όπως είπαμε, οι ταχύτητες είναι τέτοιες που μπορεί να την υποστηρίξει. Μπορεί να φέρει πέρα υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης με πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα. Εφαρμογές cloud computing, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι στο μέλλον θα το δούμε να υπάρχει πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά μέσω του cloud computing μπορούμε να έχουμε όλα τα δεδομένα μας διαθέσιμα στο κινητό μας, τέλος πάντων σε ένα απομακρυσμένο υπολογιστή όπου συνδεθούμε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε δηλαδή τέτοια ταχύτητα που μπορούμε να μεταφέρουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορεί να έχουμε κάποια οπτικοακουστικό υλικό ή οτιδήποτε, το οποίο δεν χρειάζεται να το κουβαλάμε μαζί μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάπου αποθηκευμένο και επειδή έχω τέτοιες μεγάλες ταχύτητες για να το. Για να έχω πρόσβαση σε αυτό, μπορώ να το εκμεταλλευτώ οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος. Και φυσικά για αυτούς που ασχολούνται με τα παιχνίδια, εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι, αλλά αυτοί που ασχολούνται λένε ότι έχουν δει πολύ μεγάλη διαφορά μέσω της τεχνολογίας αυτής και είναι λογικό γιατί μπορούν να έχουν πολύ καλύτερες ταχύτητες. Μία άλλη εφαρμογή που θα λίγο να σταθώ είναι η εφαρμογή που στα ελληνικά θα αποδίδουμε σαν επαυξημένη πραγματικότητα, το augmented reality. Τι είναι αυτό δηλαδή? Φανταστείτε να έχετε κάποια ειδικά γυαλιά, τα γνωστά γυαλιά της Google. Και να προχωράτε σε ένα μέρος στο οποίο δεν γνωρίζετε πάρα πολλά για διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται εκεί ή οτιδήποτε. Με αυτά τα γυαλιά μπορείς να παίρνεις πληροφορίες σχετικά με το, όπως βλέπουμε εδώ, αν υπάρχει, δεν φαίνεται και πολύ καλά, αλλά εδώ ας πούμε λέει ότι στα αριστερά υπάρχει ένα βενζινάδικο και σου λέει πόσο έχει τη βενζίνη αυτό στα αριστερά. Σου λέει αυτό στα δεξιά την έχει πιο φθηνή τη βενζίνη. Σου λέει ότι εδώ πέρα έγινε μια ληστεία πριν ένα μήνα, οπότε κάποιοι είναι λίγο προεκτικοί, δεν θέλουν να περνάνε πάλι από το ίδιο μέρος. Ένα σωρό πληροφορίες οι οποίες όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ταχύτητα όπως το LTE μπορούν να φερθούν σε εις πέρας. Θέλοντας να δούμε λίγο περισσότερο για το στο μέλλον, να δούμε δηλαδή. Ωραία, έχουμε φτάσει μέχρι την τέταρτη γενιά. Μπορούμε να δούμε υπηρεσίες όπως high definition τηλεόραση στο κινητό μας. Πού τελικά πηγαίνει, πού τελικά οδηγείται η κινητή τηλεφωνία? Είναι απαραίτητα ταχύτερα δίκτυα? Δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω μπει πολλές φορές
σε αυτή την απορία, δηλαδή πόσο πιο γρήγορα μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, το μέλλον, όπως φαίνεται, δεν θα είναι τόσο στις εφαρμογές οι οποίες εξυπηρετούν τον άνθρωπο χρήστη αυτό καθ' αυτόν, αλλά συζητείται πάρα πολύ τελευταία και έχει ήδη αρχίσει να ειδοποιείται, δηλαδή η λεγόμενη τεχνολογία αυτόνομης επικοινωνίας θερματικών, το γνωστό machine to machine, το οποίο ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι πολλές από τις συσκευές, πολλά θερματικά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ουσιαστικά δημιουργούν μια δικιά τους επικοινωνία για να επιτύχουν διάφορους σκοπούς. Όπως για παράδειγμα, αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι στην πρόληψη, στην ιατρική, όπου μπορείτε να φανταστείτε έναν αριθμό από αισθητήρες να είναι διασυνδεδεμένοι στον ασθενή και οι οποίοι να εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή όποτε, όταν συμβεί κάτι μέσα στον οργανισμό το οποίο είναι πέραν του φυσιολογικού, κάποια διαφορά στην αρτηριακή πίεση, στη θερμοκρασία του σώματος και όλα αυτά. Και αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και έχουμε πάρει στα λόγια του Μάρτιν Κούπερ που σας έλεγα πιο πριν, ο οποίος πλέον έχει ξεπεράσει τα 85 έτη και να είναι καλά ο άνθρωπος, και φυσικά έχοντας αυτό το μικρόβιο της έρευνας και της καινοτομίας, πλέον έχει στην ηλικία που είναι φυσικά στραφεί περισσότερο στο να βρει τεχνικές για να περάσουμε από την θεραπεία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που εστιάζει περισσότερο η ιατρική, στην πρόληψη. Φανταστείτε πόσο σημαντικό θα μπορούσε να είναι να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε έστω και σε ένα μικρό ποσοστό ασθένειες οι οποίες φτάνουν σε κάποιο σημείο που δεν είναι εύκολο μετά να θεραπευτούν, παρά να εστιάζουμε στο να τις θεραπεύσουμε από τη στιγμή που ήδη έχουν εκδηλωθεί. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που οι προγνώσεις δίνουν μια συντριπτική πλειοψηφία στις επικοινωνίες μεταξύ των τερματικών σε σχέση με τις επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων. 1-30 δείχνει η πρόβλεψη σε περίπου μια δεκαετία από τώρα. Στα ίδια πλαίσια είναι το λεγόμενο Internet of Things, το οποίο σχετικά προκύπτει μέσα από την επικοινωνία μεταξύ των τερματικών. Μια από τις πολλές εφαρμογές που μπορώ απλά να αναφερθώ είναι, επειδή βλέπω εδώ πέρα έχει έτσι κάποιες αγροτικές εφαρμογές, φανταστείτε να μπορεί δηλαδή σε μια αγροτική περιοχή να υπάρχουν κάποιοι αισθητήρες οι οποίοι θα επικοινωνούν με κάποιους άλλους αισθητήρες πρόγνωσης του καιρού για να μπορέσουν να εντοπίσουν αν υπάρχει κάποια πρόγνωση για βροχή. Οπότε, αν υπάρχει κάποια πρόγνωση για βροχή άμεσα, να μην ενεργοποιήσουν το σύστημα άρδευσης κλπ. Αυτό δηλαδή που κάνει ο άνθρωπος μόνος του, βλέπει το καιρό και λέει, ξέρει, θα βρέξει. Αυτό φανταστείτε να μπορούν να το κάνουν οι συσκευές μεταξύ τους. Και φυσικά αυτό είναι μόνο μία από τις πολλές εφαρμογές που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα. Κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα το δούμε πολύ στο μέλλον είναι ένας κάποιο είδους απομακρυσμένος έλεγχος, απομακρυσμένη διαχείριση μέσα από τη συσκευή τη δική μας. Φανταστείτε, μέσα από το tablet που έχει κάποιος να μπορεί να ελέγχει ένα σωρό λειτουργίες μέσα στο σπίτι του από κάποιους αισθητήρες, οι οποίοι από το πιο απλό πράγμα μπορούν να ελέγχουν τη θερμοκρασία και να ρυθμίζουν, ας πούμε, τη θέρμανση στο σπίτι, μέχρι πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με ασφάλεια του σπιτιού κλπ. Άλλη μια εφαρμογή που πιστεύω ότι αξίζει να σταθεί κανείς είναι η εξής. Η εικόνα που σας δείχνω εδώ είναι από την λεγόμενη Via della Conciliazione στο Βατικανό. Είναι εκείνο το σημείο στο οποίο μαζεύεται ο κόσμος για να δούνε από κοντά την εκλογή του νέου Πάπα. Η φωτογραφία αυτή που βλέπετε τραβήχτηκε το 2005. Έτσι μπορείτε να δείτε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι ότι μόνο ένας ουσιαστικά σε αυτή τη φωτογραφία κρατάει ένα κινητό τηλέφωνο. Έτσι. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η εικόνα από την ίδια ακριβώς τοποθεσία, 8 χρόνια κοντά, στην εκλογή του επόμενου Πάπα το 2013. Η φωτογραφία έχει ως εξής. Λοιπόν, αυτό είναι προφανώς μια φυσική εξέλιξη της τεχνολογίας. Το ερώτημα που έρχεται σε εμάς είναι πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Έτσι. Εδώ λοιπόν έρχεται μία από τις εφαρμογές που πιστεύω ότι θα παίξει αρκετά στο μέρος, το λεγόμενο Free Viewpoint Video, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα βίντεο με ελεύθερη επιλογή οπτικού πεδίου. Δηλαδή, φανταστείτε, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα πίσω, δεν ήταν τυχερός, δεν μπόρεσε να κάτσει μπροστά και να δει τον Πάπα, να μπορεί να δει την εικόνα που τραβάει ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ μπροστά και να έχει τη δυνατότητα επιλογής της εικόνας, να βλέπει δηλαδή από το οπτικό πεδίο του ανθρώπου αυτού εδώ μπροστά και να μπορεί να αλλάξει και να δει τον Πάπα από την αριστερή του μεριά. Έτσι.
Και αυτό να μπορεί να το κάνει σε πραγματικό χρόνο, να μπορεί δηλαδή με ένα κούνημα του δαχτύλου του, ας πούμε, στο τάμπλετ, να μπορεί να δει διάφορες οπτικές γωνίες του ίδιου γεγονότος. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορεί να γίνει σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Έτσι. Η έννοια του free viewpoint video, της επιλογής μάλλον της οπτικής γωνίας, δεν είναι καινούρια. Υπάρχει όμως όχι σε κινητές εφαρμογές. Υπάρχει για κάποιον ο οποίος το βλέπει ας πούμε, ένα αθλητικό γεγονός από το σπίτι του, να μπορεί με κάποια τέλος πάντων επιλογή να δει διαφορετική οπτική γωνία, να κάνει ένα zoom στον ποδοσφαιριστή που θέλει κλπ. Εκείνο που φαίνεται να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά, που θα αρχίσει να μπαίνεται, που κάτι το οποίο χρειάζεται, θα το δούμε δηλαδή στη συνέχεια, κάποιες τεχνολογικές αλλαγές για να μπορέσει να ειδοποιηθεί, είναι να μπορεί να το βλέπει κάποιος σε μια κινητή συσκευή. Δηλαδή, φανταστείτε να πάτε στο γήπεδο, να βλέπετε πολύ ωραία τον αγώνα μπροστά σας, να έχετε το τάμπλετ και να βλέπετε ότι γίνεται κάτι, τέλος πάντων, μια συγκεκριμένη φάση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του γήπεδου και να μπορείτε εκείνη τη στιγμή να επιλέξετε από εκεί, σε πραγματικό χρόνο, να θέλω να δω εκεί πέρα και να το δω, να ζουμάρω σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Να κουνάτε λίγο το δάχτυλό σας και να βλέπετε το ίδιο περιστατικό από άλλη οπτική γωνία. Άλλη εφαρμογή επίσης πολύ σημαντική έχει να κάνει με την ευρεία περιοχή της αυτοκίνησης, όπου λοιπόν εκεί πέρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν μπορούν οι οδηγοί να ενημερώνονται από διάφορες συνθήκες που έχουν να κάνουν, για διάφορες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την κίνησή τους στους δρόμους, έτσι να μπορούν να βλέπουν δηλαδή αν υπάρχει φανάρι μπροστά, σε πόσο χρόνο θα ανάψει το κόκκινο. Είναι αυτό το κλασικό που όταν οδηγάμε λέμε με παίρνει, δεν με παίρνει, να τρέξω λίγο παραπάνω. Φανταστείτε να μπορεί το κινητό να επικοινωνεί με. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι το κινητό, αλλά να μπορεί το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με τέτοιου είδους. Να έχει τέτοιου είδους εφαρμογές, πόσο πιο χρήσιμο θα είναι. Και ακόμα περισσότερο όταν μπορούν τα αυτοκίνητα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάτι το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κινητή την επικοινωνία όπως την ξέρουμε, αλλά θα μπορούσαν να προηγηθούν πάρα πολλά ατυχήματα. Γιατί ξέρουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν όταν γίνεται κακή συνεννόηση. Ότι θα βγεις εσύ, όχι θα περάσω εγώ. Και εν τέλει, όταν δεν γίνεται καλή συνεννόηση, συμβαίνουν τα ατυχήματα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που το θεωρώ είναι όταν μπορεί κανείς από την κινητή τερματική του συσκευή να έχει απομακρυσμένη διαχείριση, απομακρυσμένη σύνδεση υπολογιστή, το remote desktop. Αυτό για να επιτευχθεί με τα τωρινά συστήματα δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα και θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η χρονοκαθυστέρηση που επισέρχεται στα συστήματα που δεν είναι άμεση η απόκριση του απομακρυσμένου υπολογιστή σε σχέση με την επιλογή που κάνουμε εμείς από το δικό μας το τερματικό. Αυτό λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αναλογιζόμενοι και την απομακρυσμένη διαχείριση σπιτιού, όπως σας έδειξα πιο πριν, να μπορεί κανείς να έχει δηλαδή όλες τις εφαρμογές σε ένα κεντρικό υπολογιστή και να μπορεί από το κινητό του να διαχειρίζεται απομακρυσμένα αυτόν τον υπολογιστή για να επιτύχει τις επιλογές που θέλει. Τώρα, λοιπόν, ερχόμαστε να απαντήσουμε σε αυτό που είπαμε αρχικά στην αρχή αυτής της ενότητας, ότι είναι απαραίτητα ταχύτερα δίκτυα. Γνώμη μου είναι πως ναι, όχι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ανθρώπου σε πιο γρήγορη μετάδοση δεδομένων, αλλά για να εξυπηρετήσουν αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη που, όπως φαίνεται, ότι γίνεται υπαρκτή με την επικοινωνία μεταξύ των δερματικών. Και αυτό το οποίο, εκεί που θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι η επικοινωνία και η μεταφορά περιεχομένου, που ήταν το βασικό στοιχείο των συστημάτων από την πρώτη μέχρι την τέταρτη γενιά, πλέον βλέπουμε να συνεχίζει να υπάρχει, αλλά προστίθεται άλλη μία παράμετρος, η παράμετρος του απομακρυσμένου ελέγχου. Ότι πλέον δηλαδή είναι τέτοια η τάση του ανθρώπου να θέλει, όταν φυσικά του δίνει τη δυνατότητα, να ελέγχει από οπουδήποτε βρίσκεται τα συστήματα τέλος πάντων που τον αφορούν. Και για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, πέραν των υψηλών ταχυτήτων που ήδη τις έχουμε, πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία. Φυσικά, όταν μιλάμε για τις εφαρμογές της αυτοκίνησης εκεί, φυσικά και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία. Δεν θα θέλαμε σε καμιά περίπτωση να έχουμε λάθος πληροφορία. Και θέλουμε πολύ χαμηλότερη χρόνο καθυστέρηση σε σχέση με αυτό που είχαμε πιο πριν. Γιατί είναι τέτοιες οι εφαρμογές που θέλουν να δούνε, να παρουσιάζεται στο χρήστη σε πραγματικό χρόνο, να μην επισέρχεται καμία καθυστέρηση σε σχέση με την απόκριση που του δίνει αυτό.
στο οποίο θα σταθώ σε λίγο ακόμα περισσότερο. Επίσης, πριν κλείσω αυτό την ενότητα, θέλω να πω ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι κάτι το οποίο επίσης έχει αρχίσει να απασχολεί πάρα πολύ τους ερευνητές και τις εταιρείες. Ωστόσο, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό και δεν ήθελα να σταθώ πάρα πολύ εκεί. Φαίνεται όμως ότι στο μέλλον θα η τάση πάει προς τα εκεί, ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να βλέπουν, δηλαδή να πηγαίνουν προς τα εκεί, να προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων τους. Και φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία ενότητα. Είδαμε όλα αυτά που είπαμε πιο πριν. Θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε χαμηλότερη χρονοκαθυστέρηση, θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ωραία, εμείς σαν μηχανικοί, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Ας δούμε πρώτα αυτό που σας έλεγα πιο πριν για τον πραγματικό χρόνο και την απομακρυσμένο έλεγχο. Πώς ορίζεται ο πραγματικός χρόνος? Είναι μια έννοια φιλοσοφική αρκετά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, που παίρνει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μυϊκές αντιδράσεις όταν είμαστε μη προετοιμασμένοι για κάτι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μας χτυπήσει την πλάτη, πραγματικού χρόνου αντίδραση θεωρείται κάποια η οποία είναι το πολύ ένα δευτερόλεπτο. Είναι γύρω στα 700 μιλισεκόντ με ένα δευτερόλεπτο. Έτσι ώστε, άμα σκουντήσετε τον μπροστινό σας σε μια ουρά, για παράδειγμα, αν αυτός γυρίσει μέσα στο επόμενο δευτερόλεπτο, το θεωρείται κάτι φυσιολογικό. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε σε πραγματικό χρόνο. Ένα αμέσως παραπάνω επίπεδο αναφέρεται στην συζήτηση. Όπου εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να έχουμε την αίσθηση ότι η συζήτηση με τον συμιλητή μας είναι σε πραγματικό χρόνο, ότι δηλαδή του μιλάω και μου απαντάει άμεσα, πρέπει η απόκριση να γίνεται σε όχι περισσότερο από 100 μιλισεκόντ. Το οποίο αντιστοιχείται σε μια απόσταση περίπου 30 μέτρα. Έτσι ώστε, αν μιλάτε με κάποιον ο οποίος είναι παραπάνω από 30 μέτρα, θα αντιληφθείτε αυτή την χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει. Ότι γεια σου, τι κάνεις. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση που φυσικά οφείλεται στην διάδοση της φωνής. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν τώρα σε ένα ακόμα παραπάνω επίπεδο, εκεί μιλάμε για την αντίδραση του ματιού και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με κινηματογράφο, όπου εκεί γνωρίζουμε ότι όταν οι διαδοχικές εικόνες έρχονται μία μετά την άλλη σε όχι περισσότερο από 10 μιλισεκόν, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά. Έτσι ώστε 10 μιλισεκόν χρονοκαθυστέρηση είναι αρκετή για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε μία ταινία, ή τέλος πάντων να έχουμε μία οπτική παρακολούθηση με κάτι, χωρίς να μας δίνει την αίσθηση ότι αυτό δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ότι υπάρχει καθυστέρηση. Η πιο απαιτητική περίπτωση σε σχέση με τη χρονοκαθυστέρηση είναι αυτή που αφορά στον απομακρυσμένο έλεγχο. Όπως για παράδειγμα, εδώ που βλέπουμε ο άνθρωπος προσπαθεί να πιλωτάρει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, με τηλεχειρισμό. Εκεί πέρα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις σε χρονοκαθυστέρηση, όπου αν η χρονοκαθυστέρηση είναι πάνω από ένα μιλισεκόν, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος απόκριση δεν είναι πραγματικός. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια χρονική διαφορά από τη στιγμή που δίνουμε την εντολή μέχρι να ανταποκριθεί το αντικείμενο στο οποίο δίνουμε αυτή την εντολή. Έτσι. Και αντίστοιχο παράδειγμα με αυτό είναι η περίπτωση που αναφέρθηκα και πριν, δεν θέλω να αναφερθώ πιο εκτενώς, στην απομακρυσμένη σύνδεση υπολογιστή, το remote desktop, όπου φανταστείτε να θέλουμε να επικοινωνήσουμε έναν υπολογιστή από το tablet. Έτσι. Η συνήθις ταχύτητα που μετακινείται το δάχτυλό μας πάνω στην οθόνη του tablet είναι ένα μέτρο το δευτερόλεπτο. Για να μπορέσουμε να έχουμε μία μετατόπιση του κέρσορα, η οποία δεν θα είναι ορατή σε εμάς, ώστε να μας δίνει μία άσχημη εντύπωση ότι δεν χρησιμοποιούμε την υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει το σύστημα να μου δίνει μία απόκριση μικρότερη από ένα μιλισεκόντ. Πάλι ερχόμαστε λοιπόν στο ίδιο που λέγαμε πιο πριν, ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε εφαρμογές με απομακρυσμένο έλεγχο, τέτοιου είδους εφαρμογές είναι αυτή που σας είπα μόλις τώρα με το remote desktop. Άλλη εφαρμογή είναι αυτό που σας έλεγα πιο πριν με την επιλογή της οπτικής γωνίας σε κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός, έτσι, ώστε αν υπάρχει μεγάλη χρονοκαθυστέρηση από τη στιγμή που δίνουμε την εντολή μέχρι να έρθει η εικόνα, τότε δεν είναι καλή η αίσθηση που δίνει στο χρήστη και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προχωρήσει και η εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το αντικείμενο της απόκρισης σε πραγματικό χρόνο, της πολύ χαμηλής χρονοκαθυστέρησης δηλαδή, δεν το λάβαν υπόψη τους οι προηγούμενες γενιές, γιατί πολύ απλά δεν είχαν την ανάγκη να το υποστηρίξουν. Αυτό που είχαν την ανάγκη είναι να υποστηρίξουν φωνή και εικόνα, έτσι ώστε δεν χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι το 1 μιλισεκόν, θα ήταν μέχρι τη 10 μιλισεκόν καθυστέρηση και δεν είχαν κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, για να πάμε λίγο σε πιο τεχνικά πράγματα? Μία πιθανή τέτοια
Μια πιθανή τεχνολογία είναι τεχνική MIMO ή MIMO. Άλλοι το λένε MIMO, άλλοι MIMO, εξαρτάται από ποια μεριά του κόσμου προέρχεται κανείς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο πραγματεύεται είναι ότι όταν εκπέμπουμε όχι από μία κεραία, όπως σας είπα, αλλά από δύο, από τρεις, από νη κεραίες και επίσης λαμβάνουμε από πολλαπλές κεραίες, μπορούμε να επιτύχουμε παράλληλες μεταδόσεις των δεδομένων. Αντί να στέλνουμε δηλαδή ένα πακέτο το δευτερόλεπτο, μπορούμε να στείλουμε νη πακέτο το δευτερόλεπτο και αυτό φυσικά οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης. Τώρα, οι επόμενες διαφάνειες έχουν λίγο πιο τεχνικό περιεχόμενο. Θα το περάσω λίγο γρήγορα. Ουσιαστικά, εδώ μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια μαθηματική ανάλυση των συστημάτων αυτών MIMO. Έτσι, έχουμε ένα εκπεμπόμενο σήμα, το οποίο το αναφέρω σαν διάνυσμα, γιατί πολύ απλά εκπέμπεται από πολλές κεραίες. Αυτό το οποίο λαμβάνουμε είναι ουσιαστικά ένα συνοθήλευμα από σήματα, το οποίο στο εκπεμπόμενο σήμα έχει πολλαπλασιαστεί το κανάλι. Ωραία, και έχει προσθεθεί κάποιο θόρυβο. Αυτό ήθελα να βάλω W, είναι τυπογραφικό λάθος. Το εκπέμπουμε λοιπόν το σύστημά μας σαν το λαμβανόμενο διάνυσμα ισούται με το κανάλι επί το εκπεμπόμενο διάνυσμα συν κάποιο θόρυβο. Και έρχεται τώρα η μαθηματική ανάλυση γραμμική άλευρα και λέει ότι οποιοδήποτε πίνακας μπορεί να αναλυθεί στις ιδιοτιμές του, να αναλυθεί δηλαδή σαν ένα γινόμενο τριών πινάκων που έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Ποιες είναι αυτές? Οι δύο ακριανοί πίνακες είναι ορθομοναδιαίοι, αυτό που είναι unitary στα αγγλικά. Ότι δηλαδή αν πολλαπλασιαστούν με τον ανάστροφο σύζυγή τους, γίνεται το αποτέλεσμα ο μοναδιαίος πίνακας. Λοιπόν, οπότε μπορούμε εμείς το κανάλι αυτό που είχαμε πιο πριν να το γράψουμε σε αυτή τη μορφή. Δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτό το H, το κανάλι το ανέλησα σε αυτή τη μορφή. Και εν τέλει, έχοντας αυτό εδώ πέρα το κανάλι σχηματικά, σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή, και δεδομένου ότι αυτοί οι δύο πίνακες δεξιά και αριστερά είναι ορθομοναδιαίοι, τι μπορούμε να κάνουμε? Να τους πολλαπλασιάσουμε με τον ανάστροφο σύζυγη, ώστε να πάρουμε τον μοναδιαίο πίνακα δεξιά και αριστερά. Και στη μέση θα έχουμε μόνο ένα διαγώνιο πίνακα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει το σύστημα επικοινωνίας από. Αντί να στέλνουμε το Y, στέλνουμε το Y bar. Ωραία, στέλνουμε το X bar, λαμβάνουμε το Y bar. Και το έχουμε αναλύσει αυτό σε κάποια παράλληλα κανάλια. Και είναι σαν να έχουμε δηλαδή παράλληλες εικονικές μεταδόσεις. Όπου εκεί πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να συνθέσουμε μια σειρά από πακέτα, να τη μεταδώσουμε παράλληλα από τις πολλές κεραίες, να τη συνθέσουμε εν τέλει στο τέλος και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης. Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορούμε να κερδίσουμε με αυτό είναι να μπορούμε να λάβουμε πολλά αντίγραφα από το ίδιο σήμα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ αξιόπιστη μετάδοση. Δηλαδή, η πιθανότητα να μην μπορούμε να λάβουμε σε κανένα από τα πολλά κανάλια που μπορούμε να έχουμε εκεί είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλύτερη αξιοπιστία εν τέλει. Τώρα, αυτό το οποίο φαίνεται να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί στα μελλοντικά συστήματα κινητής επικοινωνίας είναι αυτό που σας είπα πιο πριν, τεχνική MIMO, αλλά με πολλές κεραίες. Όταν δηλαδή οι κεραίες τείνουν να φτάνουν στο άπειρο, στη θεωρία, τέλος πάντων να είναι δεκάδες και εκατοντάδες. Αυτό μπορεί να ακούγεται μη υλοποιήσιμο, ωστόσο ήδη έχει δοκιμαστεί αρκετά σε διάφορα prototypes, σε διάφορα. Έτσι, σε εργαστηριακό επίπεδο, μπορεί να επιφέρει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης, πολύ καλύτερη αξιοπιστία και αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά είναι να μπορεί ασυμπτωτικά, όταν έχουμε δηλαδή πάρα πολλές καρές κεραίες, το ασύρματο κανάλι και την τυχαιότητα που υπάρχει αυτό, να την εξαλείψει και να κάνει το ασύρματο κανάλι ενσύρματο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν υπάρχει τυχαιότητα, δεν υπάρχουν διαλύψεις, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη, πολύ μικρότερη χρονοκαθυστέρηση μετάδοσης. Μία άλλη τεχνική είναι η χρήση αναμεταδοτών και οι διαστάσεις και οι ψέρεις να γίνονται όλο και πιο μικρές, τα γνωστά femtocells που γίνονται, όπου με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε το ότι οι πολύ μικρές αποστάσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη εξασθένιση, η οποία είναι ανάλογη της δεύτερης μέχρι και της τέταρτης δύναμης της απόστασης, έτσι, δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολύ σε ενέργεια και σε αξιοπιστία χρησιμοποιώντας τους αναμεταδότες. Μία άλλη τεχνική που κάποια συγκεκριμένα εργαστήρια την εφαρμόζουν, είναι ένας επανασχεδιασμός της τεχνικής OFDMA που είπαμε πιο πριν, διότι για να λειτουργήσει σωστά, για να μην υπάρχει ενδοσυμβολική παρεμβολή, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κενό, ένα κυκλικό πρόθεμα, όπως το λένε. Ουσιαστικά, όπως βλέπουμε εδώ, ένα κομμάτι του σήματος επαναλαμβάνεται, δηλαδή στέλνουμε το ίδιο σήμα
λίγο παραπάνω, λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ιζοσπαστική παρεμβολή. Αυτό ναι, μεν φέρνει καλύτερη επίδοση, αλλά φέρνει μεγαλύτερη χρονοκαθυστέρηση. Όταν έχουμε σαν στόχο τη μικρή χρονοκαθυστέρηση, μπορούμε να έχουμε κάποια ανοχή σε σχέση με, με την απόδοση. Δεν μας πειράζει τόσο. Αν χρησιμοποιούμε πολλές κεραίες, μπορεί να το καλύψει αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη χρονοκαθυστέρηση. Και επίσης, κάτι το οποίο φαίνεται να έχει αρκετό μέλλον στις. Στα συστήματα μελλοντικά, τα μελλοντικά συστήματα κινητής τηλεπικοινωνίας, είναι υψηλότερες συχνότητες εκπομπής. Φτάνουν μέχρι τα 40 και 50 GHz εκπομπής, που είναι μια συχνότητα που δεν χρησιμοποιείται τώρα, τουλάχιστον εμπορικά, αλλά με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο διαθέσιμο φάσμα και μας βοηθάει φυσικά η τεχνολογία των ταλαντωτών και γενικότερα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν μια επικοινωνία σε τέτοια συχνότητα. Αυτό τι μπορεί να φέρει? Μπορεί να φέρει φυσικά ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα, όπως είπα, και μπορεί, επειδή ακριβώς μικραίνει το μήκος κύματος σε εκείνη την περιοχή, να μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε πολλές κεραίες σε πολύ μικρότερο χώρο. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ειδοποίηση των συστημάτων MIMO. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο σημείο της ανακεφαλαίωσης. Τι είδαμε σήμερα, θα τα περάσω έτσι εντάχει. Είδαμε την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών από την πρώτη γενιά, τα συστήματα πρώτης γενιάς που ήταν ογκώδη και δύσκριστα, τη μεγάλη διείσδυσή τους στη δεύτερη γενιά, την τεχνική που χρησιμοποιεί η τρίτη γενιά για να πετύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η σημερινή τεχνολογία έχει κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές OFDMA, τη μεταγωγή πακέτου αντί τη μεταγωγή κυκλώματος και φυσικά κάποιες εφαρμογές που υποστηρίζει, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα. Είδαμε κάποιες μελλοντικές τάσεις και εφαρμογές, όπως είναι το Ιντερνετ των πραγμάτων, το Ιντερνετ of Things, εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου, αυθαίρετης επιλογής οπτικής γωνίας, εφαρμογές επικοινωνίας μεταξύ των οχημάτων, και είδαμε κάποιες πιθανές τεχνολογικές προσεγγίσεις για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε δηλαδή αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να μικρύνουμε δηλαδή πάρα πολύ τη χρονοκαθυστέρηση στο 1 μιλισεκόντ μέσω της τεχνολογίας MIMO, πολύ μικρές κυψέλες, και μια πιθανή ακόμα εξήγηση είναι ο επανασχεδιασμός της τεχνικής OFDMA. Κάπου εδώ φτάνω στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μιχαλόπουλο. Λοιπόν, το επόμενο session αρχίζει σε 20 λεπτά. Θα γίνουν ερωτήσεις τώρα, αλλά όσες πιο πολλές, τόσο λιγότερο καφέ θα πιείτε. Άρα λοιπόν, για να φέρουμε μια ισορροπία, έχουμε χρόνο για 2 ερωτήσεις. Παρακαλώ το κοινό. Κάποια ερώτηση? Ναι. Μια στιγμή να πάρετε μικρόφωνο να ακούνε όλοι. Είπατε πριν ότι υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν συχνότητες 20 GHz και περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει, δεν εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα. Ενώ ότι άμα βρίσκεσαι, για παράδειγμα, μέσα σε χώρο κτηρίου, πώς θα περάσεις στον τοίχο? Πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί όπως γνωρίζουμε, ας πούμε, μεγάλες συχνότητες έχουν πολύ μεγαλύτερη εξασθένιση. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει εμπορική μια τέτοιου είδους χρησιμοποίηση τέτοιων συχνοτήτων, φυσικά θα χρειαστούμε πολύ μικρότερα κελιά, πολύ μικρότερες κυψέλες. Έτσι, ότι δηλαδή δεν θα είναι τα συστήματα τα κυψελωτά με τον ίδιο, δεν θα χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται τώρα, όπου στις αγροτικές περιοχές φτάνουν και πολλά χιλιόμετρα ακόμα στην έκτασή τους, θα γίνουν πολύ μικρότερες οι κυψέλες. Και στους εσωτερικούς χώρους, πολύ απλά κάθε ένας μεγάλος εσωτερικός χώρος θα έχει τη δική του κυψέλη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κάποια άλλη ερώτηση? Εκεί στο βάθος. Γεια σας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω... εδώ, εγώ. Μάλιστα, ναι, για να σε βλέπω. Καλύτερα. Όλα αυτά που είπατε, και ιδιαίτερα αυτά που είπατε για την διαφορετικά οπτική, για την οπτική γωνία και ότι μπορείς να παρακολουθήσεις, στο περίπου είναι σαν δύο σκέλη. Ένα T
τι κενά ασφάλειας μπορεί να έχουμε ή τι χρειάζεται για να έχουμε καλύτερη ασφάλεια. Και δεύτερον, ένα δικό σας σχόλιο για τα προσωπικά δεδομένα και κατά πόσο μπορούν όλα αυτά να μην διεισδύουν τόσο και να μην δίνουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες. Μάλιστα. Τώρα, σε θέματα ασφάλειας, υποθέτω ότι κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί το δικό σου κινητό για να δει την εικόνα από πιο κοντά, να πάρει και κάποιες πληροφορίες που δεν θα ήθελες να τις δώσεις. Υποθέτω. Τώρα, αυτό σαφώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη για να έχει επιτυχία μια τέτοιου είδους εφαρμογή. Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο όταν γίνεται μια επικοινωνία peer-to-peer στο ίντερνετ, έτσι, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς τέτοιου είδους. Ναι. Με την ίδια λογική, κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σου για να κατεβάσει μια ταινία που έχεις ανεβάσει εσύ, δεν θα μπορούσε να πάρει και από εκεί κάποια δεδομένα που έχεις σε ένα σημείο του δίσκου. Θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. Φαντάζομαι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ότι όταν ανεβάζει κανείς την οπτική γωνία συγκεκριμένη του βίντεο, ανεβάζει μόνο αυτό ή την ανεβάζει με τέτοια κωδικοποίηση που μόνο όσοι έχουν το δικαίωμα μπορούν να την δουν. Και τώρα με τα προσωπικά δεδομένα, σαφώς είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος είναι διατεθειμένος να μπει σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, να δίνει δηλαδή το βίντεο το οποίο τραβάει από το κινητό του για να το δει κάποιος άλλος, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δώσει κάποια δεδομένα από τα δικά του σε κάποιους άλλους. Τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα τόσο ανασταλτικό παράγοντα. Δηλαδή, εν τέλει, μπορούμε να επιλέγουμε εμείς τι είναι αυτό το οποίο θα κοινοποιείται και τι όχι. Θα αυξήσουμε κατά 50% τον αριθμό των ερωτήσεων. Μία ακόμα ερώτηση εκεί στο βάθος για να πάρουμε την άλλη πτέρυγα. Ένα μικρόφωνο παρακαλώ στο. Σ' ακούμε. Εντάξει. Ήρθε από πίσω σας. Ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία. Τον τελευταίο καιρό βλέπω σε αρκετές δημοσιεύσεις ότι υπάρχει η μοντελοποίηση ad hoc δικτύων, δηλαδή ότι σε κάποια περιοχή που δεν έχει καλό σήμα, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το κινητό κάποιου άλλου που βρίσκεται πιο κοντά σε ένα σταθμό εκπομπής, προκειμένου να μεταδοθεί το σήμα. Βέβαια, αυτά όλα τα βλέπω σε μοντελοποίηση σε MATLAB. Δεν έχω δει κάτι, δηλαδή συσκευές να έχουν δημιουργηθεί πρωτόκολλα και να υλοποιούνται αυτά εδώ πέρα. Και θα ήθελα κατά τη γνώμη σας, κατά πόσο θα δούμε κάποια στιγμή στο κινητό μας να μπορεί να συμμετέχει σε ένα ad hoc δίκτυο, ώστε συνεργατικά να παρέχει καλύτερη κάλυψη εκεί που δεν έχουμε εκπομπούς εκπομπής. Ευχαριστώ. Προηγούμενη ομιλία σας πριν μερικά χρόνια εδώ, έτσι. Ακριβώς. Το πήρα από το στόμα μου ο κύριος Αντωνόπουλος. Δεν είναι μόνο η ομιλία που έδωσε, είναι και το αντικείμενο του διδακτορικού ουσιαστικά, το σύστημα αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο σύστημα υπάρχει σε εργαστηριακό περιβάλλον. Ξέρω ότι εταιρείες όπως η Ericsson το έχουν ειδοποιήσει. Φυσικά δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Γιατί πολύ απλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μια διαφορετική σχεδίαση του συστήματος και πρέπει πρώτα απ' όλα οι εταιρείες να δουν κάποιο κέρδος στο να αλλάξουν τα συστήματά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, γνώμη μου είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το όφελος που μπορούμε να έχουμε αν μπορούμε να επικοινωνούμε με τη βοήθεια άλλων τερματικών, όταν το κινητό μας δηλαδή δεν επέμπει κατά ανάγκη απευθείας στον σταθμό βάσης, αλλά μέσω κάποιου άλλου κινητού, που επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλα τα ωφέλη, πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Ότι δηλαδή θα πιστούν και οι εταιρείες ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και εν τέλει μπορούμε και εμείς οι ίδιοι χρήστες να εξασφαλίσουμε περισσότερη ενέργεια. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το όφελος ενέργεια που έχουμε όταν μας βοηθάει κάποιος άλλος για να έχουμε μικρότερη απόσταση με το σταθμό βάσης, από ότι το κόστος ενέργεια που έχουμε για να βοηθήσουμε κάποιον άλλον. Διότι πολύ απλά θα επιλεγούμε όχι τυχαία, αλλά θα επιλεγούμε με βάση κάποιους αλγόριθμους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ότι και ως σύνολο θα κερδίσει το σύστημα, τέλος πάντων θα επιτύχει καλύτερες επιδόσεις με την ίδια ενέργεια ή τις ίδιες επιδόσεις με χαμηλότερη ενέργεια, αλλά και ατομικά κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερη μπαταρία, ας πούμε, στο κινητό του. Γνώμη μου είναι ότι θα υπάρχουν αυτά τα συστήματα, κυρίως για τα μεγάλα ωφέλη τα οποία προσφέρουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλόπουλε. Εδώ έχει τελειώσει η σημερινή παρουσίαση. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
Είδατε, κάνατε ερωτήσεις, τρέχαν κάποιοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι έχουν κάποια μπλουζάκια με μια λάμπα. Δεν για να τους αλλάζουμε τα φώτα. Αλλάζουν τα φώτα μεταξύ τους, καθώς δεχτήκαν να είναι εθελοντές σε αυτή την προσπάθεια. Ένα χειροκρότημα και όλους αυτούς που είναι από πίσω και μας βοηθάνε. Ο καφές σερβίρεται έξω. Παρά 20 αρχίζουμε οπωσδήποτε.